Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Όπου με αφορμή το θέμα των ντεμπών, τα λέγατε βέβαια διαχρονικά, τα λέει το ΚΚΕ αυτά, μιλάτε για εγκλήματα και για συμφέροντα. Είναι τραγικό τη στιγμή που οι 57 οικογένειες βιώνουν την απώλεια των δικών τους ανθρώπων. Με τον ελληνικό λαό να συμπάσχει σε αυτόν τον πόνο, να ακούμε στελέχη, εκφραστές της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράζουν όλες αυτές τις αθλειότητες, να με συμπαθάτε για τον τόνο τον οποίο βάζω στην κουβέντα, αλλά δεν μπορεί να μιλήσεις ήρεμα, να μην είσαι οργισμένος απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούμε σήμερα. Δεν έφταναν στη Νέα Δημοκρατία 4 χρόνια διακυβέρνησης για να διορθώσει ό,τι υπήρχε, αλλά ήταν αρκετός ένας μήνας κατά τις δηλώσεις Γεραπετρίτη να αποκατασταθούν ό,τι πρόβλημα είχαν τα τρένα και να είναι ασφαλή για να ξανακατέβει, να έρθει ο κύριος Κούβελας από τη Θεσσαλονίκη να παραβρεθεί στο κανάλι σας. Όμως, εμείς χαρακτηρίσαμε αυτό το γεγονός των τεμπών σαν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Τονίζουμε τη λέξη έγκλημα. Στο έγκλημα υπάρχει θήτης, υπάρχει θύμα. Τα θύματα τα είδαμε. Ποιος είναι ο θήτης? Αυτό αναρωτιέται ο ελληνικός λαός και παραπλανητικά προσπαθούν να τον πείσουν ότι ήταν ο Σταθμάρχης, ότι ήταν ο επόπτης γραμμών, ότι δεν ξέρω ποιος άλλος ήταν. Θήτης και συνεργός σε αυτό το έγκλημα ήταν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που εδώ και δεκαετίες βάζουν πλάτη σε όλες τις ευρωενωσιακές οδηγίες για να ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΤΕ, να σπάσει ο ΟΤΕ στον χρήσιμο κομμάτι για τον επιχειρηματία και στο επιβλαβές, το επιβαρυντικό οικονομικά που θα το φορτωθεί ο ελληνικός λαός. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ανακάλυψαν τα προβλήματα των τρένων την ώρα που οι λαμαρίνες συνέθλιβαν τα νεανικά κορμιά. Είναι όλοι τους εγκληματίες. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Φάνηκε την περασμένη Τετάρτη, φάνηκε στις κινητοποιήσεις το Σαββατοκύριακο. Θα το δούμε την Πέμπτη, θα το βλέπουμε κάθε στιγμή από εδώ και πέρα. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα κάνει ό,τι μπορεί αυτή η φλόγα αντίδρασης απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική να παραμείνει πραγματικά άσβεστη. Τώρα τι πρέπει να γίνει, κύριε Παπαναστάση, ποια είναι η πρότασή σας? Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι αυτή την οποία δεν λέει κανείς. Καταρχάς, αυτοί που κόπτονται για το γεγονός το τραγικό των τεμπών δεν έχει κάνει κανείς καμία πρόταση. Μιλάνε για να βελτιωθούν κάποιες ηλεκτρονικές δικλείδες ασφάλειας, μιλούν να βελτιωθεί, να, ίσως να εκπαιδευτούν περισσότερο οι χειριστές. Κανείς όμως δεν βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο. Που είναι ποιο? Να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση. Να γυρίσουν τα τρένα στο κράτος, να ξαναγίνει ένας κρατικός οργανισμός. Μα είναι αυτό και η απόλυτη λύση? Το προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ακούσαμε. Φυσικά και όχι. Γιατί όταν μιλάμε για ένα κράτος δεκανίκη των μονοπωλίων, φυσικά και κρατικοποιημένα τρένα θα παραμείνουν πάλι επικίνδυνα για τον λαό. Γιατί ήταν και επικίνδυνα. Και ήταν και επικίνδυνα. Εμείς λοιπόν μιλάμε για τρένα τα οποία, για μεταφορές γενικά, όχι μόνο τρένα, τα οποία θα είναι γρήγορα, ασφαλή και φτηνά, τα οποία θα ενσωματώνουν την τελευταία τεχνολογία ασφάλειας η οποία υπάρχει και θα πρέπει να εφαρμοστεί, και το κυριότερο, όλα αυτά τα στοιχεία να είναι κάτω από τον λαϊκό έλεγχο, γιατί δυστυχώς ξαναγίνεται απόλυτα επίκαιρο το μότο το οποίο χρησιμοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον λαό θα τον σώσει μόνο ο λαός. Καμία Ιταλική εταιρεία τρένων δεν θα βάλει πλάτη, αλλά φυσικά ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση που την επικαλείται κατά κόρον ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως το μότο αυτό απαντάει και στο αν φταίνε τελικά η ιδιωτικοποίηση, μήπως φταίνει η παθογένεια του ελληνικού κράτους και η νοοτροπία μας? Γι' αυτό και ο λαός θα σώσει το λαό. Και οι παθογένειες του κράτους και, αν θέλετε, σε κάποιο βαθμό, δεν μπορούμε να το μηδενίσουμε, και η νοοτροπία η οποία έχει καλλιεργηθεί είναι απόρρια συγκεκριμένων πολιτικών. Αυτό θα πρέπει να καταλύσουμε. Και αυτό που πρέπει να αλλάξει, αυτό που πρέπει να πάρει ο λαός στα χέρια του, είναι ακριβώς αυτή η εξουσία. Όσο την εξουσία την έχουν τα μονοπόλια και οι επιχειρηματίες, μην κρυβόμαστε πίσω από την πλάτη μας, νομοθετούν οι επιχειρηματίες. Νομοθετεί η εταιρεία των Ιταλικών τρένων. Νομοθετούν οι εφοπλιστές μέσω των κυβερνήσεων, των αστικών. Όσο λοιπόν νομοθετούν αυτοί οι οποίοι έχουν Θεό
το κέρδος τους, θύμα θα είναι πάντοτε ο λαός. Όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ακούμε από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν και ιδιωτικά τρένα και κρατικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο ένα στοιχείο θα αναφέρω. Ότι το 2021, το 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν 1.398 σημαντικά σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Ξέρετε πόσο ήταν συνολικά οι νεκροί? 636 νεκροί. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που κάποτε θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια, τώρα θα μας παρέξει ασφάλεια. Και εκτός από τους 636 νεκρούς και 513 τραυματίες, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το πρότυπο πια. Είναι ο Θεός. Πίνουν νερό στο όνομά της και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλεος πια. Τώρα με τις διαδικασίες θα δρομοληθούν και από αύριο στη Βουλή. Θα γίνουμε σοφότεροι όσον αφορά τα αίτια, το μέλλον, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, ήδη έχει προδιαγραφεί, αν θέλετε, το πλαίσιο στο οποίο θα στηριχθεί η υπεράσπιση των θέσεων, γιατί αυτό θα είναι, δεν είναι η αποκάλυψη των αιτιών που σφάχτηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Η διερεύνηση αυτή, ο ουσιαστικός λόγος που θα γίνει, θα είναι για να καλυφθούν οι ευθύνες τόσο της κυβέρνησης, αλλά και οι πομπές, επιτρέψτε μου αυτή τη λέξη, και της αντιπολίτευσης. Ήδη μιλάνε για το ότι φταίει, το ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση δημόσιων υπαλλήλων. Συμφώνησε και ο κύριος Γεωργιάδης χθες με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάν επίσης ότι το προσωπικό των τρένων το κρύβουν, ότι είναι το 30%. Δεν θέλετε να δούμε όμως το θέμα της αξιολόγησης ξανά, κύριε Παπαναστάση? Αξιολόγηση κανείς δεν έχει αντίρρηση να υπάρξει, μόνο που αυτή η αξιολόγηση δεν θα γίνεται με βάση τα κριτήρια ποιος δημόσιος υπάλληλος υπηρετεί καλύτερα τον σκοπό αυτού του κράτους, που είναι η υπεράσπιση των μονοπωλίων και όχι η υπεράσπιση των συμφερόντων του λαού. Βεβαίως και να υπάρξει αξιολόγηση. Το θέμα είναι με τι κριτήρια γίνεται αυτή. Κύριε Παπαναστάση, αποδώσατε ευθύνες ή μοιράσατε ευθύνες στην Νέα Δημοκρατία, στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Χθες είχαμε στην εκπομπή τον κύριο Λογιάδη από το Μέρα 25, ο οποίος σας έβαλε και εσάς μέσα. Είπε ότι οι ευθύνες ξεκινάνε από την συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΚΚΕ για το θέμα των τρένων. Ακούστε, τώρα δεν φτάνει ο τηλεοπτικός χρόνος για να τα αναλύσουμε πολύ αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θέλει να παρουσιάζεται ως ένα αντισυστημικό κόμμα, ας κοιτάξει ότι επίσης έχει Θεό πίνει νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει τη δύναμη μέχρι σήμερα να κάνει την αυτοκριτική για όλη την πορεία του από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας εδώ και 104 χρόνια, και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο λαός, και φυσικά η στήριξη του λαού φαίνεται, είναι πολλαπλάσια. Και αν θέλετε, αυτό μας δίνει και δύναμη να προχωρήσουμε. Πολλαπλάσια των εκλογικών αποτελεσμάτων που γνωρίζουμε πως σε σημαντικό βαθμό πώς διαμορφώνονται αυτά. Με τι διλήμματα, τι εκβιασμούς, καλλιέργεια πελατειακών σχέσεων και όλο αυτό το πλέγμα το οποίο έχει δημιουργήσει η αστική τάξη για να κρατάει πάντοτε τα κόμματα της εξουσίας στους μπροστάριδες για να υπερασπίζουν τα συμφέροντά της. Εγώ σας είπα, εσείς δηλαδή για το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ σας είπα για το ΜΕΡΑ25, τον κύριο Λογιάδη που σας κατηγόρησε. Μα για το ΜΕΡΑ25, αν είπα ΣΥΡΙΖΑ, έκανα λάθος. Για το ΜΕΡΑ25 ήθελα να πω ότι πίνει νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το δείχνει παντού αυτό. Από εκεί και πέρα, φραστικά μπορεί να λέει ο κάθε ένας ό,τι θέλει. Πραγματικότητα όμως τον αποκαλύπτει. Ο κύριος Καραμαλής πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος, κύριε Παπαναστάση? Και αν δεν είναι ο κύριος Καραμαλής, είναι κάποιος άλλος. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι τι πολιτική θα εφαρμόσει είτε ο κύριος Καραμαλής, είτε ο κάποιος άλλος, είτε οι κάποιοι άλλοι. Γιατί ενδεχομένως να έχουμε και σύμπραξη κομμάτων. Άρα δεν είναι αυτό το θέμα. Όπως επίσης δεν είναι το θέμα αν θα είναι αυτή τη στιγμή να αγωνιά ο ελληνικός λαός, μια και επίκυνται εκλογές σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, αν θα βγει δυνατή ή αδύναμη κυβέρνηση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το έχουμε βιώσει ότι το τσάκισμα των λαϊκών συμφερόντων το κάνανε δυνατές κυβερνήσεις. Να μιλήσουμε λίγο για τις οικονομικές εξέλιξεις. Βγήκανε χθες προχθές τα στατιστικά σε τι φτώχεια βρίσκεται αυτός ο ελληνικός λαός. Ήταν αδύναμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Ήταν ισχυρότατη. Άρα λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει, και αυτό είναι που αντιπαλεύουμε, την πολιτική που θα προβάλλουν όλοι αυτοί. Αν μπορούμε να δούμε κάτι θετικό, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, από την τραγωδία των Τεμπών, είναι αυτές οι κινητοποιήσεις της νεολαίας. Το βλέπετε ως θετικό σημάδι ή φοβάστε ότι μπορεί να καπελωθούν και τελικά να εκφυλιστούν? Αναφερόμαστε σε μια νεολαία
η οποία έχει γίνει ο σάκος του μπόξ αυτής της αστικής, αν θέλετε, λειτουργίας και εφταξίας σε αυτό το κράτος, την κατηγορούν για ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Φτάσανε στο σημείο να δημιουργήσουν ειδική αστυνομία για να αστυνομεύει την νεολαία. Αυτά τα πράγματα συσσωρεύονται μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Στο πιο ελπιδοφόρο κομμάτι, στο πιο όμορφο κομμάτι που έχει μία κοινωνία. Και την ομορφιά, τη δυναμική, τη ριζοσπαστικότητα και την καλλιέργεια της ελπίδας, το έδειξε αυτή η νεολαία σε 70 πόλεις όλη την Ελλάδα. Που κάτω από τις σημαίες του Κομμουνιστικού Κόμματος, με το οποίο, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν συμφωνούν όλοι σε όλα. Κάτω από τις σημαίες του Κομμουνιστικού Κόμματος, κραυγάζοντας τα συνθήματα του Κομμουνιστικού Κόμματος, αυτή η νεολαία πραγματικά έδωσε αυτή την ελπίδα που έδωσε η πρωτιά στις φοιτητικές εκλογές, που πραγματικά ήταν κάτι το οποίο σήκωσε τις παντιέρες του αγώνα αυτών των ανθρώπων πολύ ψηλά και καλλιέργησε αυτή την ελπίδα ότι το αύριο, με αυτή την νεολαία προχωρώντας μέσα στη ζωή τους, πραγματικά υπάρχει ελπίδα να είναι καλύτερο από αυτή την κατάντια την οποία βιώνουμε σήμερα. Άρα τα μηνύματα που λαμβάνετε εσείς είναι ότι ο λαός θα σώσει το λαό. Αυτά τα μηνύματα λαμβάνετε. Αυτό το λέμε και, θα το ξαναλέμε. Τα ποσοστά σας. Είναι, αν θέλετε, ο πυρήνας της πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο λαός θα σώσει το λαό. Κανένας άλλος επιχειρηματίας, ούτε οι κοινωνικές συνενέσεις, ούτε η κοινωνική ευθύνη, αυτή η μπανανόφλουδα που καλλιεργούν οι επιχειρήσεις, θα δώσει το ελάχιστο στο λαό. Δίνουν ένα, του παίρνουν πέντε. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν φοβόσαστε, κύριε Παπαναστάση, όμως πως η νεολαία μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ότι όλοι είναι ίδιοι? Η νεολαία έχει κριτήριο αυτή τη στιγμή και το έδειξε. Σαφώς και μπορεί να υπάρξει και ένα κομμάτι που θα πει. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι η πλειοψηφία της νεολαίας αυτή τη στιγμή έχει αηδιάσει από αυτά τα οποία βιώνει. Έχει οργιστεί από τα ντουβάρια που τις βάζουν γύρω όταν την τροφοδοτούν δήθεν με ελπίδα, αλλά όταν έρθει η ώρα να βγουν στη ζωή βλέπουν ότι η ζωή τους είναι περιχαρακωμένη γύρω από τύχη. Αυτή η νεολαία λοιπόν βλέπει πάρα πολύ καλά. Όχι, δεν τη φοβόμαστε την νεολαία, είμαστε δίπλα στην νεολαία, περπατάμε μαζί με τις γροθιές του αγώνα σηκωμένες για να δώσουμε ελπίδα και στον λαό ο οποίος είναι και αυτός εκεί πέρα. Επειδή κάποιος χειρίζεται έρχεται πιο κοντά το σενάριο των συμμαχικών κυβερνήσεων, εξακολουθεί να μην σας αφορά η πρόταση περί προοδευτικής συσπήρωσης που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή μήπως τώρα το βλέπετε διαφορετικά μετά και τις εξελίξεις αυτές? Προοδευτική συσπήρωση με το ΣΥΡΙΖΑ? Μα ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεκανίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, θειασότης της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ είναι, ψήφισε περί χαρής την διεύρυνση με Φινλανδία και Σουηδία, στηρίζει όποια αντιδραστική πρόταση φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Το 50% μεσοσταθμικά των νομοθετημάτων της Νέας Δημοκρατίας το στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, το 70% το ΠΑΣΟΚ. Αλλά στα κομβικά νομοσχέδια στήριξε στο 100%. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτά είναι ό,τι έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πολιτική της, με το ΝΑΤΟ, με την πολιτική πρόσδεση των ΗΠΑ και με τις υπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες. Ας μην κομπορημονεί ότι δήθεν κράτησε αντιδράσεις στην Ελληνογαλλική Συμφωνία και στην Ελληνοαμερικανική που αυτός την ετοίμασε. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ήταν οι αντιρρήσεις του. Επί της ουσίας συμφωνεί. Άρα με ποιο να πας σε προοδευτική διακυβέρνηση? Τον κόσμο κοροϊδεύει και να ξαναεγκλωβίσει πάλι για λογαριασμό του συστήματος τους ανθρώπους που έχουν μέσα τους, αν θέλετε, τα ψήγματα αντίδρασης απέναντι σε αυτή την κοινωνία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τους λέει, ας μην συμφωνείτε σε όλα μαζί μας. Ελάτε, είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να αντιπαρατεθεί σε αυτή την λέλαπα η οποία έρχεται, έστω και αν δεν συμφωνείτε σε όλα, και δυνατό κουκουέ, δυνατή φωνή λαού. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας, την πρωινή επισκόπηση και για όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.